Καλησπέρα σας, είμαι ο Φώτης Καρακούς από το gazeta.gr. Βρισκόμαστε εδώ στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, όπου σε λίγο θα συναντήσουμε τον Στάικο Βεργέτη, τον αρχιτέκτονα μιας ακόμα μεγάλης επιτυχίας του Αστέρα, ο οποίος τρελαίνει την Ευρώπη και είναι πρώτος στον όμιλό του, παίζοντας και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Coach, συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη. Να μας πεις πρώτα δύο λόγια για την χθεσινή εμφάνιση πριν μιλήσουμε συνολικά για το φετινό θαύμα του Αστέρα Τρίπολης. Πραγματικά ήταν μια θαυμάσια βραδιά για την ομάδα μας, για την πόλη μας. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του Αστέρα στους ομίλους του Europa League σαν γηπεδούχος. Κουνήθηκε το σεντόνι του Europa League, όπως συνηθίζεται να λέγεται, στην πόλη μας. Ακούστηκε πάνω στον ουρανό της πόλης μας ο ύμνος του Europa League. Ήταν κάτι ανεπανάληπτο, το οποίο συνοδεύτηκε με ένα καλό αποτέλεσμα και με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πού κρίθηκε το παιχνίδι, ποιες ήταν οι εντολές πριν και αν θεωρείς ότι οι παίχτες τη στήρισαν κατά γράμμα? Είχαμε πει πρώτα ότι πρέπει να έχουμε αμυντική συνοχή. Σε αυτό το επίπεδο που έχουμε φτάσει με τις ομάδες, σε αυτό το επίπεδο με τις οποίες παίζουμε, πρέπει να έχεις αμυντική συνοχή πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ αμυντική συγκέντρωση, κοντά οι γραμμές, κοντά οι παίχτες της ίδιας γραμμής, γιατί είναι πολύ καλές ομάδες υψηλού επίπεδου και αν σε βρουν ανοιχτό μπορούν να σε σκοτώσουν. Πρώτα λοιπόν βασιστήκαμε στην αμυντική συνοχή. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την επίθεση, είχαμε πει ότι πρέπει να έχουμε το χαρακτηριστικό της ταχύτητας, ούτως ώστε να προλάβουμε στην επιθετική μας μετάβαση, όταν δηλαδή πάρουμε την μπάλα, πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα την επίθεση. Αν προλάβουν και οργανωθούν αυτές οι ομάδες, είναι πολύ δύσκολο να τους βάλεις γκολ. Οι παίκτες εφάρμοσαν αυτό το πλάνο στον απόλυτα θετικό βαθμό. Θεωρείς ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα της ομάδας που είσαι εσύ στον πάγκο? Ναι, θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι, γιατί ήταν πιο γεμάτο παιχνίδι, πιο πλήρες. Είχε δηλαδή και πολύ καλή αμυντική οργάνωση ομάδα, δηλαδή έπαιξε φοβερή άμυνα και ήταν πάρα πολύ απειλητική στην επίθεση. Ίσως την αδική και το 2-0. Έχεις κλείσει ένα χρόνο προπονητής. Όλα αυτά που έχουν γίνει αυτό το χρόνο, τα περίμενες, τα πίστευες? Ο Αστέρας Τρίπολης έχει μια ανωδική πορεία με σταθερά βήματα προς τα πάνω. Αυτή την πορεία την παρακολουθώ, τη ζω, ίσως τη διαγράφω κι εγώ μαζί του. Είμαι 8 χρόνια στο σύλλογο, έχω συνεργαστεί με 11 καταξιωμένους προπονητές. Έχω φροντίσει και από μόνος μου να καταρτιστώ κατάλληλα ώστε να μπορώ να υποστηρίξω τη θέση μου και το ρόλο μου στην ομάδα. Ίσως ήρθε λίγο απότομα το χρήσμα του να γίνω πρώτος προπονητής, ανέλπιστα για μένα, δεν το περίμενα. Θεωρώ ότι είχαμε πέρυσι μια χρονιά λίγο δύσκολη, με την έννοια ότι το ρόστερ δεν είχε την πληρότητα που διαθέτει φέτος. Προσπαθήσαμε, όμως παλέψαμε, φτάσαμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική των play-off να διεκδικούμε ακόμα και το Champions League. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς υποχρεώσεις, όμως η διοίκηση με ένα πάρα πολύ καλό συντονισμό θεωρώ ότι έφερε καλούς παίκτες στην ομάδα σε συνεργασία με μένα και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή την πορεία που βλέπετε. Είπες 8 χρόνια, 11 προπονητές. Τι έχεις κρατήσει, άμα μπορείς να πεις με ονόματα, τι έχεις κρατήσει από τον καθένα περισσότερο? Γιατί από κάποιους θα έχεις κρατήσει λίγα, από κάποιους πολλά. Τι είναι αυτά που έχεις κρατήσει από τους περισσότερους? Από όλους κρατάς πράγματα που πρέπει να αντιγράψεις και πετάς κάποια που δεν πρέπει να τα μιμηθείς. Από όλους θα πάρεις. Αν είσαι δηλαδή άνθρωπος ανοιχτό μυαλός και δεκτικός στα ερεθίσματα, κοιτάς και τα θετικά και τα αρνητικά, τα μαζεύεις σαν σφουγγάρι, κάνεις την επιλογή σου και φτιάχνεις τη δική σου προσωπικότητα. Εγώ από όλους έχω πάρει, θα αδικήσω κάποιον ενδεχομένως λέγοντας τα θετικά, αρνητικά ούτως ή άλλως δεν θα τα έλεγα κάποτε. Έχω πάρει από όλους. Είναι πραγματικά όμως το καλύτερο σεμινάριο από όλα τις προπονητικές που έχω πάρει, που έχω παρακολουθήσει. Το καλύτερο σεμινάριο είναι η καθημερινότητα στο γήπεδο με διαφορετικές προσωπικότητες και κουλτούρες. Είναι η πρακτική που λέμε, γιατί καλά το να μάθεις και να διαβάζεις, αλλά άμα δεν κάνεις πρακτική. Τη δουλειά τη μαθαίνεις πάνω στη δουλειά. Και αυτό σημαίνει σε όλους τους τομείς, εγώ θα λέω. Και πάμε τώρα για το καλοκαίρι. Πέρσι έγινε ό,τι έγινε, ανέλαβες. Περίμενες ότι το καλοκαίρι θα σε στηρίξει ρήξη, γιατί με δεδομένο ότι ο Αστέρας θέλει συνέχεια να κάνει το βήμα παραπάνω.
πίστευες ότι μπορεί να λέγανε και φέτος ότι θα πάρουμε ένα μεγαλύτερο όνομα προπονητή, και αφού ο Στάικος είναι αυτό που λέμε ο εργάτης της ομάδας, θα έμενε ως βοηθός. Ναι, εγώ θεωρώ ότι όταν τελείωσε η χρονιά, η διοίκηση έκανε έναν απολογισμό της προσωπικής μου πορείας σαν προπονητής μες στην ομάδα. Θεωρώ ότι έβαλε θετικό πρόσημο στην παρουσία μου. Ήξερε ότι οι λύσεις που είχα ήταν δεδομένες, γιατί είχε διαμορφωθεί το ρόστερ από πιο πριν. Και βάζοντας θετικό πρόσημο, θέλησε να συνεχίσει μαζί μου. Δεν με κάνανε καμία στιγμή να πιστέψω ότι είναι σε αναζήτηση προπονητή. Δεν με κάνανε καμία στιγμή να πιστέψω ότι έχουν αμφιβολίες για αυτή την απόφασή τους. Με το που τελείωσε η χρονιά, ξεκινήσαμε το σχεδιασμό της επόμενης. Αγχώθηκες? Γιατί αλλιώς είναι να έρχεσαι αντικαταστώντας κάποιον και αλλιώς να ξεκινήσεις εσύ από την αρχή, να φτιάξεις την ομάδα, να υπάρχει το Europa League. Υπήρχε το άγχος το καλοκαίρι? Όχι, δεν αγχώθηκα. Δεν αγχώθηκα για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι αυτή η ομάδα σου δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να εργαστείς και να καταθέσεις αυτά που έχεις μέσα σου σαν τεχνογνωσία, σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Έχουμε μια διοίκηση ισχυρή τόσο οικονομικά όσο και σε όλα τα άλλα θέματα. Ήξερα ότι θα κοιτάξουν επιμελώς, θα βρούμε παίκτες στα χαρακτηριστικά που ζητάμε, στις θέσεις που θέλουμε. Είχαμε μια άψογη συνεργασία σε αυτό το τομέα και γι' αυτό δεν είχα ιδιαίτερο άγχος. Και ξεκινάει το καλοκαίρι. Η στόχη δική σου ποια ήταν? Περίμενες ότι θα φτάσει η ομάδα μέχρι εδώ και ακόμα είναι η αρχή? Δηλαδή ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η χρονιά. Η στόχη ήταν το ταβάνι, και αν είχες βάλει ταβάνι. Ναι, η στόχη σε έναν επαγγελματία του χώρου δεν μπορούν να είναι τόσο μακροπρόθεσμοι όσο το επόμενο βήμα. Δηλαδή, έπρεπε να περάσουμε τη Ρουβανιέμι. Έπρεπε να περάσει τη Ρουβανιέμι? Είχες στο μυαλό σου ότι έπρεπε να κάνεις και την πρώτη νίκη? Μέχρι τώρα δεν υπήρχε η πρώτη νίκη στην Ευρώπη. Ναι, γι' αυτό, ναι. Άμα τα βάλουμε κάτω, ο Αστέρας φέτος έχει πετύχει πάρα πολλές πρωτιές. Ναι. Την πρώτη νίκη, την πρώτη πρόκριση στα play-off. Έχει πετύχει πράγματα σιγά σιγά, την πρώτη νίκη στους ομίλους. Ναι, ήθελα να γίνει η πρώτη νίκη. Δηλαδή, αν περνούσαμε, ας πούμε, ισοπαλίες στη Ρουβανιέμι, πάνω απ' όλα κρατάς την πρόκριση, βέβαια. Γιατί αν δεν υπήρχε η πρόκριση, θα μπορούσαμε να κάνουμε την πρώτη νίκη. Αλλά, μετά έρχεται η Mainz, ασχολείσαι με τη Mainz. Δεν κάνει σχέδια ότι αν περάσω και τη Mainz θα πάω εκεί, θα παίξω με αυτούς, αν περάσω αυτόν θα μπω στους. Ο επαγγελματίας βλέπει, δηλαδή μέχρι και χθες τέτοια ώρα που μιλάμε, δεν υπήρχε Παρασκευή για μένα. Υπήρχε το μάτς της Πέμπτης. Και ήρθαν οι δύο αγώνες στους ομίλους πριν τη χθεσινή τεράστια νίκη, γιατί είναι τεράστια και βάσει της εμφάνισης. Το 2-0 είναι εξαιρετικά μικρό. Ήρθε η μεγάλη για μένα, ίσως το μεγαλύτερο αποτέλεσμα του Αστέρα, η ισοπαλία μέσα στην Τουρκία. Ναι. Η ισοπαλία μέσα στην Τουρκία. Εκεί κινηθήκαμε. Κόντρα σε μια ομάδα με απίστευτο μπάτζετ και για, συνολικά για τα ελληνικά δεδομένα. Κινηθήκαμε πάνω σε ένα πλάνο αγώνα το οποίο και αυτό το υποστήριξαν τα παιδιά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είχε ομοιότητες λίγο με το χθεσινό, με τη χθεσινή προσέγγιση του αγώνα. Είχε όμως και κάποιες διαφορές. Εκεί είχαμε πει ότι αν μέχρι το 70-75 η ομάδα ή είναι 0-0 ή χάνει 1-0, θα βγει να κυνηγήσει. Θα βγει να κυνηγήσει την ισοφάριση ή την νίκη. Δόξα τω Θεώ, έμεινε σε αυτά τα επίπεδα το σκορ και μπορέσαμε να διεκδικήσουμε την ισοφάριση και τελικά ήρθε. Και εντάξει, τώρα μπορείς να λες ότι κοιτάς το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά μέσα σου δεν γίνεται να μην κάνεις όνειρα. Ποιο είναι το όνειρό σου για το φετινό Αστέρα? Θα ξεκινήσω από κάπου που δεν το περιμένετε. Να πάρει το κύπελο. Το πρώτο είναι να πάρει το κύπελο. Είναι κάτι που μένει, που γράφει την ιστορία. Το δεύτερο είναι αν μπορέσει το πρωτάθλημα να τερματίσει ακόμα πιο ψηλά. Ακόμα πιο ψηλά από εκεί. Δηλαδή δεν είναι πλέον ο σκοπός του Αστέρα να μπει στα play-off και απλά να συμμετέχει. Θες το Champions League. Το Champions League, ναι. Τη στιγμή που έχεις καταφέρει την έξοδο στο Europa League, δεν λέμε ότι είναι μικρό επίτευγμα να το ξανακάνεις. Λέμε όμως ότι σαν επαγγελματίας πρέπει να βλέπεις κάθε φορά και πιο. Γιατί από τη στιγμή τώρα που ο Αστέρας είναι αυτό που λέμε στους μεγάλους, δεν είναι ότι έχει καταφέρει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ο μεγάλος στόχος επετεύχθη, η είσοδος στους ομίλους. Από εκεί πέρα ζούμε το όνειρό μας. Δηλαδή, η ομάδα γράφει την ιστορία της,
και εμείς τη ζούμε μαζί της. Τι είναι για σένα ο Αστέρας? Είσαι 8 χρόνια στην ομάδα, είσαι από την Τρίπολη. Ναι, ο Αστέρας και εγώ είμαστε σαν δύο μικρά αδέρφια που μεγαλώνουμε μαζί. Μπουσουλήσαμε, σταθήκαμε στα πόδια μας, περπατήσαμε μαζί, τρέξαμε και τώρα σκαρφαλώνουμε βουνά. Αυτό το είχα πει πριν τη Μάιντς και το εννοώ. Και ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγάλο μυστικό αυτής της ομάδας? Αλλάζουν παίχτες, έρχονται καινούργοι και υπάρχει μια ομοιογένεια. Πού οφείλεται? Μια ομάδα για να είναι ομάδα με την ουσιαστική έννοια της λέξης δεν πρέπει να βασίζεται σε πρόσωπα. Είτε παίχτες είναι αυτοί, είτε προπονητές, είτε οτιδήποτε άλλο. Μια ομάδα, για να είναι ομάδα, πρέπει να έχει μια σταθερότητα, πρώτον οικονομική. Δεύτερον, τα άτομα που είναι στα υπεύθυνα πόστα να είναι πραγματικά υπεύθυνα. Αυτό το διαθέτει ο Αστέρας σε όλους τους τομείς. Στο μάρκετινγκ, στον τύπο με την παρουσία εδώ, του Σταύρου του Κουκάκη, στη γραμματεία, στο λογιστήριο, σε όλα τα μέτωπα, σε όλους τους τομείς υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που εκτελούν τα καθήκοντά τους 100%. Γι' αυτό το λόγο και σαν εταιρεία η ΠΑΕ, όσο και το αγωνιστικό τμήμα, έχει αυτή την αναλυτική πορεία. Και δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία είναι, επειδή είσαι από την Τρίπολη, αν θεωρείς ότι η ομάδα έχει αγαπηθεί όσο της αξίζει από την περιοχή της? Και αν δεν έχει αγαπηθεί, τι στέει γι' αυτό? Θεωρώ ότι παίρνει κι άλλο. Να απαντήσω λίγο έτσι. Θεωρώ ότι η πόλη ήδη έχει αγκαλιάσει την ομάδα σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτό είναι αλήθεια. Ήδη και η ομάδα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να ζεστάνει τον κόσμο και να έρθει. Όμως θεωρώ ότι θέλει κι άλλο. Δηλαδή, χθες δεν περίμενα. Θες ένα γεμάτο γήπεδο. Ναι, δεν περίμενα χθες να δω άδεια καθίσματα. Μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι 8 χρόνια εδώ. Έχω βγει μαζί με παίκτες να τους κάνω ζέσταμα εκτελώντας χρέη γυμναστή. Και ήταν άδεια. Έχω εισπράξει τόσο αρνητική, ας πούμε, διάθεση των ποδοσφαιριστών βλέποντας τα άδεια καθίσματα. Και ακόμα ειδικά σε αγώνα πρωταθλήματος. Σε αγώνα πρωταθλήματος και σε καλές περιόδους. Σε καλές περιόδους. Και θα ήθελα να κλείσουμε, γιατί ένα μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας αυτής της ομάδας είναι και η διοίκηση. Γιατί για να πετύχει κάτι, μια ομάδα κάτι τόσο μεγάλο, πρέπει να έχει και μια σταθερή διοίκηση. Τι έχεις να πεις εσύ που ζεις τους ιδιοκτήτες χρόνια? Από εκεί ξεκινούν τα πάντα, από τη διοίκηση. Και αυτό που είπα πριν, ότι σε κάθε πόστο υπάρχουν αξιόλογα στελέχη που υπερασπίζονται τις αρμοδιότητές τους σε έναν πολύ υψηλό βαθμό, και αυτό είναι θέμα διοικητικό. Η διοίκηση λοιπόν δημιουργεί τις προϋποθέσεις στον κάθε εργαζόμενο να ασχοληθεί με τη δουλειά του στον υψηλότερο βαθμό. Εκπληρώνουν τις ανάγκες μας, λύνουν τα προβλήματά μας, έχουν μεγάλο πάθος τόσο οι μεγαλομέτωχοι που είναι συνέχεια κοντά μας, όσο οι αδερφοί Μποροβίλη που είναι συνέχεια κάθε μέρα στο γήπεδο, ασχολούνται ώρες με την ομάδα. Όλοι αυτοί ασχολούνται με την ομάδα με πάθος, με μεράκι και με αγάπη πάνω απ' όλα. Χωρίς η ομάδα να είναι απαραίτητος κερδοφόρα επιχείρηση για αυτούς. Ποιο είναι το όνειρο του Στάι Κουβεργέτη συνολικά? Δεν έχω συγκεκριμένα όνειρα. Δηλαδή, και αυτό που ζω τώρα δεν το είχα ονειρευτεί ποτέ. Αν μου λέγατε πριν 10 χρόνια ότι θα είσαι προπονητής σε μια ομάδα επίπεδου Europa League και θα παίζεις στους ομίλους του Europa League, θα νόμιζα αγώνες στην κορυφή. Θα σε νόμιζα τρελό. Θα στην κορυφή και με έναν όμιλο που έχει τέτοιες ομάδες. Δεν είναι σαν επαγγελματίας φροντίζω να βελτιώνομαι, να καταρτίζομαι, να κάνω αυτοκριτική μου. Όλα αυτά τα χρόνια έμαθα αγγλικά, έμαθα ισπανικά. Τελειοποιούσα τα κομπιούτερ, έμαθα τη δουλειά του γυμναστή, του βοηθού προπονητή, του αναλυτή. Θέλω δηλαδή να δημιουργώ τις προϋποθέσεις, τις κατάλληλες για να μπορώ να σταθώ στον χώρο. Τώρα, σε τι επίπεδο θα φτάσω σε αυτό το χώρο, δεν το έχω οριοθετήσει. Γιατί θεωρώ ότι όταν ο άνθρωπος κάνει τέτοια σχέδια, γελάει ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ, coach. Εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια. Να έρθει και ο τίτλος που τόσο θέλεις για φέτος και όσο πιο ψηλά στην Ευρώπη. Να είστε καλά.